κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του ΤΕΙ Καβάλας, παράρτημα δράμας του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας και των σχετικών αποφάσεων, η σύγκλητος του ΤΕΙ Καβάλας αποφάσισε την αναγόρευση του Γέροντα Μαξίμου Ιβυρίτη Νικολόπουλου εις επίτιμον καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχειρίσεως Φυσικού Περιβάλλοντος. Τούτο έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους. Η τιμητική διάκριση που αντανακλά και το ημέτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως γράφει η σύγκλητος, έγινε εκτιμώντας τη συμβολή του Γέροντα Μαξίμου στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Αγίου Όρους, που εκφράζεται ποικιλοτρόπως κατά την πολύχρονη εν το αιωνίμο όρη βιωτή του, καθώς και για την συγγραφή του πολύτιμου βιβλίου του «Τα αγιορητικά μνημεία της φύσεως». Ο Μάξιμος Ιβυρίτης ήταν πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους το 2012. Πρόκειται για εξέχουσα προσωπικότητα, έναν άνθρωπο ο οποίος τιμά την Ελλάδα αλλά και την κοινότητα του Αγίου Όρους ιδιαίτερα και με τον θεολογικό λόγο του αλλά και με τις σπουδές του και τις αναφορές του και την ερευνητική και συγγραφική του δράση σε θέματα περιβάλλοντος, προστασίας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα έχει συγγράψει ένα αξιόλογο, ιδιαίτερα αξιόλογο πόνημα για τα μνημεία της αγιορείτικης κληρονομιάς, όπου μελέτησε όλα τα πολύ μεγάλα σημαντικά αιωνόδια δέντρα του Αγίου Όρους και τα προσέγγισε και από την πλευρά της δασοπονίας και του περιβάλλοντος αλλά και από την σύνδεσή τους με την ιστορία. Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο έργο και αυτό το έργο είναι η αφορμή με βάση την οποία ξεκίνησε το ΤΕΙ και πρότεινε την ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα. Η τελετή αναγόρευσης ως επίτιμου καθηγητή του Πανοσιολογιώτατου Μάξιμου Ιβυρίτη θα γίνει στο πλαίσιο της εκδήλωσης Ορθοδοξία και Φύση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Δράμας στις 23 Οκτωβρίου. Η Εσπερίδα στο πρώτο μέρος της περιλαμβάνει ομιλίες από τους κυρίους Στέλιο Παπαθανασίου, δόκτωρ φιλολογίας και θεολογίας και τον κύριο Νίκο Πέτρου, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Στο δεύτερο μέρος της Εσπερίδας θα γίνει η παρουσίαση του τιμωμένου Γέροντος Μαξίμου Ιβυρίτου από τον Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, καθηγητή Ιωάννη Τάκο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμωμένου σε καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Θα γίνει η ανάγνωση των ψηφισμάτων, η περιένδυση του τιμόμενου με το διάσημο του Ιδρύματος και τέλος η επίδοση τιμητικών δώρων. Αμέσως μετά ο Γέροντας Μάξιμος Ιβυρίτης θα μιλήσει με θέμα «Η δημιουργία του κόσμου, Άγιο Όρος, φύσης και περιβάλλον». Η εκδήλωση θα κλείσει με το Μουσικό Σχολείο της Δράμας, όπου συμμετέχει η χοροδία εκκλησιαστικού μέλους και παραδοσιακού τραγουδιού με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων του Μουσικού Σχολείου, ερμηνεύοντας ύμνους από την ακολουθία του περιβάλλοντος, του Γεράσιμου, Μικρογιαννανίτη και παραδοσιακά τραγούδια με θέμα τη φύση. Θα συμπεριλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο ίδιος ο Μάξιμος ο Ιβυρίτης, ο οποίος θα παρουσιάσει την ομιλία του με θέμα «Η δημιουργία του κόσμου, Άγιο Όρος, φύσης και περιβάλλον». Η εκδήλωση πιστεύουμε ότι τιμά εκτός από τον ίδιο τον Μάξιμο Ιβυρίτη και το ΤΕΙ της Δράμας, το οποίο αποφάσισε να προβεί σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση τιμητική για τον ίδιο τον Μάξιμο Ιβυρίτη και για την προσφορά του στην επιστήμη.